Πίσω εδώ, κυρίες και κύριοι, σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κλαμπ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το οποίο βρέθηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση από κατανάλωση αλκοόλ 8 μαθητές, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Την ίδια στιγμή συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανηλίκων που βρίσκονταν στη χώρο Εσπερίδα και είδαν συμμαθητές τους να σωριάζονται στο πάτωμα. Έπιναν το ποτόλες και είναι νερό. Στο κλαμπ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης έβαλαν λουκέτο μετά τη μεταφορά στο νοσοκομείο 8 μαθητών ηλικίας 15 έως 17 ετών από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Η ανήλικη κοπέλα που διασκέδαζε στο κλαμπ το βράδυ του Σαββάτου περιγράφει τα όσα έζησε βλέποντας τους συμμαθητές της να σωριάζονται στο πάτωμα. Τη στιγμή που βγήκε ο τραγουδιστής, ήδη τα παιδιά ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως κάποια παιδιά είχαν χάσει τις αισθήσεις τους και μέχρι και στο τέλος που βγαίναμε έξω, βγαίναν ακόμα παιδιά λοιπόν. Ο κάθε μαθητής πλήρωσε από 20 έως 40 ευρώ για να δει από κοντά τον αγαπημένο τραγουδιστή. Το αντίτιμο της εισόδου στη χωροσπερίδα, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες ανήλικοι, περιέλαμβανε και άφθονο αλκοόλ. Οι κρατήσεις που είχαμε κάνει ήταν με αλκοόλ κανονικά, με ποτό ή με κρατήσεις μπουκάλι. Οι αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης αλλά και τον υπεύθυνο της διοργανώτριας εταιρείας, που επινοικίασε το νυχτερινό κέντρο και διαφήμισε τη χωροσπερίδα ως σχολικό φεστιβάλ. Και οι δύο είναι άφαντοι. Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα ποτά που ήπιαν οι ανήλικοι ήταν οθευμένα, ενώ εξετάζουν κάμερες ασφαλείας για να δουν αν τα παιδιά κατανάλωσαν υπερβολικές ποσότητες. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως οι επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών είναι ολέθριες. Με πολύ μεγάλη κατανάλωση μπορεί να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τις βόμπες, αλλά πιο γρήγορα. Μπορεί να σε σκοτώσει για έναν άνθρωπο που δεν είναι συνηθισμένος ή που δεν ξέρει αν πίνει κάτι καθαρό ή όχι. Μπορεί να σου προκαλέσει σύγχυση, να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται, να λιποθυμήσεις μέχρι και να σου κάνει αρρυθμίες στην καρδιά και εκεί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και το μοιραίο. Υπάρχουν κλαμπ όπως αποκαλύπτουν ανήλικοι που τους σερβίλουν αλκοόλ χωρίς να ρωτούν την ηλικία τους. Δεν μας ζητά ταυτότητα κανείς. Όπως τονίζουν νέοι στην κάμερα του Sky, τα περισσότερα νυχτερινά κέντρα σερβίρουν αλκοόλ σε ανήλικους χωρίς κανέναν έλεγχο. Ζητάνε ταυτότητα? Όχι. Δεν ζητάνε, όχι. Έχω δει πολλά περιστατικά να γίνονται, ειδικά να έρχονται στενοφόρο να παίρνουν πολλά παιδιά. Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Οριστική ανάκληση της άδειας του καταστήματος προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων.